Σίγουρα. Η κοινωνική υπηρεσία μαζί με την Γευσηγνωσία, την εταιρεία που έχει τα σφαγεία, μοιράζουμε στους ανθρώπους που έχουμε στην σύντηση, δηλαδή στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με την διατροφή τους, τρόφιμα και κρέας για τις μέρες των Χριστουγέννων. Ήταν πρωτοβουλία της εταιρείας Γευσηγνωσία και εμείς συμβάλαμε ουσιαστικά στους εγγεγραμμένους πολίτες που έχουμε στην κοινωνική υπηρεσία. Τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Πώς θα κυλήσουν αυτές οι ώρες για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη της στήριξης? Έχετε φροντίσει να υπάρχουν τρόφιμα εκτός από αυτά που είπατε, τα γεύματα που παίρνουν από τις υπηρεσίες του Δήμου? Εμείς, όσον και σαν κοινωνική υπηρεσία, θα δουλεύουμε μέχρι και την τελευταία μέρα. Τις δύο μέρες οι οποίες δεν θα λειτουργήσουμε, θα τους δώσουμε ξηρά τροφή ώστε να μπορούν να μαγειρέψουν. Και για τις υπόλοιπες μέρες, πάλι όταν είναι ανοιχτές οι υπηρεσίες, θα λειτουργήσουμε κανονικά. Και πάλι τις μέρες των αργιών θα προσπαθήσουμε να τους ενισχύσουμε με ξηρά τροφή. Συνολικά μπορείτε να κάνετε έναν σύντομο απολογισμό? Πόσοι άνθρωποι, πόσα τρόφιμα? Οι άνθρωποι που έχουμε στη σύντηση και συντίζονται από το κέντρο μας είναι 160. Από εκεί και πέρα, τώρα τα τρόφιμα σε παροχή είναι, όσον αφορά τη ξηρή τροφή, είναι τα μακαρόνια, ρύζια, φασόλια και το κομμάτι το κρέας το οποίο θα τους δοθεί τώρα. Και από εκεί πέρα μετά είναι η τροφή στο καθημερινό τους πρόγραμμα που τους δίνουμε από το γιατρό σύντησης. Μια ευχή που θα θέλετε να κάνετε για τον νέο χρόνο, τις Άγιες αυτές μέρες έχουμε ανάγκη όλοι από ευχές. Έχουμε ανάγκη από ευχές, εύχομαι καταρχήν υγεία σε όλο τον κόσμο και αυτό το έτος σας είναι έτος αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού. Για ένα τέταρτο, για λίγο μπορώ να πάω το